Κλεάνθη Νικολαίδη, τον Διευθυντή του Τμήματος Μετεωρολογίας, για να μας βοηθήσετε, κύριε Νικολαίδη, να καταλάβουμε τις διαθέσεις του καιρού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μακρυγιάννη. Καλησπέρα στις τηλεθεάτρες, στους τηλεθεατές σας. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι το καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε ήταν εξαιρετικά μακρύ και θερμό καλοκαίρι, όπου οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν τουλάχιστον τον Αύγουστο και τον Ιούλιο ήταν θερμοκρασίες πάρα, πάρα πολύ υψηλές. Ο Αύγουστος για το εσωτερικό αλλά και για άλλες πόλεις της Κύπρου ήταν τέτοιος που η μέση μέγιστη θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμούς Κελσίου, 39,8 για την ακρίβεια, ενώ ο παρελθόν Ιούλιος επίσης θερμός, δεύτερος κατά σειρά μετά τον περσινό Ιούλιο, να έχει μέση μέγιστη θερμοκρασία στους 39,5 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε ότι το καλοκαίρι μας είναι πάντοτε θερμό στην Κύπρο, αλλά φέτος ήταν εξαιρετικά θερμό, όπως και το περσινό καλοκαίρι. Και στα Βαλκάνια σημειώθηκαν ακραίες καταστάσεις αναφορικά με τις πυρκαγιές, τόσο στο Βαλκανικό κορμό στην Ελλάδα, όσο στην Νότια Ιταλία, την Νότια Γαλλία, την Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και εμείς εδώ στην Κύπρο είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στον Αρακαπά και άλλες βεβαίως μικρότερες. Κύριε Νικολαίδη, ένα θερμό καλοκαίρι, ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, σημαίνει κάτι για το φθινόπωρο, γιατί βλέπουμε ότι καθυστερούν οι βροχές. Δεν υπάρχει, κυρία Μακρυγιάννη, συσχετισμός. Δεν υπάρχει ασφαλής συσχετισμός, ο οποίος να λέει ότι ένα μακρύ και θερμό καλοκαίρι μπορεί να προϊονίζει ένα ξηρό ή ένα βροχερό ή ένα θερμό ή ένα ψυχρό χειμώνα. Αυτά τα πράγματα δεν επιστημονικά δεν στέκουν. Αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως ενθαρρυντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου είχαμε δύο υφέσεις να επηρεάζουν την περιοχή της Κύπρου. Η μία έδωσε τις 13-14 Σεπτεμβρίου, έδωσε πάρα, πάρα πολύ καλές βροχές με επίκεντρο το κέντρο του νησιού στην περιοχή Λιθροδόντα, Μαθιάτη, όπου η μέση αθρηστική βροχή έφτασε περίπου τα 8 χιλιοστά στην περιοχή του Λιθροδόντα και ήταν περίπου 3-4 φορές πάνω από το κανονικό για όλη την Κύπρο για το μήνα Σεπτέμβριο. Θα το ξαναδούμε σύντομα αυτό, κύριε Νικολαίδη, αυτές τις υφέσεις του καιρού. Κοιτάξτε, οι υφέσεις είναι κάτι το οποίο το ευίωνο είναι ότι ακόμα και τώρα το Σεπτέμβριο άρχισαν να κινούνται οι υφέσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Να ελπίσουμε ότι αυτές θα υπάρξουν, θα σημειωθούν και κατά τον χειμώνα, διότι χωρίς χαμηλές πιέσεις η βροχή που θα έρχεται στην Κύπρο θα είναι απλά βροχή λόγω μιας καταιγιδοφόρου δραστηριότητας που δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Άρα θα έχουμε ένα ξηρό χειμώνα, θα λέγατε. Από ό,τι φαίνεται, ο χειμώνας μας θα είναι σχετικά θερμός, όπως ήταν ο περσινός, και σχετικά ξηρός. Το υδρομετεωρολογικό έτος, το οποίο τελειώνει τέλος του Σεπτεμβρίου, δεν κατέγραψε αξιοσημείωτη βροχή, κατέγραψε γύρω στο 70% της κανονικής για το έτος. Αντιλαμβάνεστε, ήταν ένα σχετικά ξηρό έτος. Κάπως έτσι φαίνεται ότι προδιαγράφεται και το επόμενο υδρομετεωρολογικό έτος, το οποίο ξεκινά από 1η δεκάτου του 2021 και περατούνται τέλος Σεπτεμβρίου του 2022. Από το 2022, κύριε Νικολαίδη, θα είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στις βροχές. Τι λένε οι δικές σας οι προβλέψεις? Κανένας δεν μπορεί να το προϊονίσει αυτό, κυρία Μακρυγιάννη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό που σας έχω αναφέρει προηγουμένως που αφορά την εποχική πρόγνωση καιρού, που μιλάει για ένα ξηρό χειμώνα, σχετικά ξηρό χειμώνα, είναι αυτό το οποίο κρατάμε. Με επιφύλαξη, βέβαια, ευχόμαστε να μην βγει αληθινή εποχική πρόγνωση. Το μόνο επιστημονικό δεδομένο το οποίο έχουμε είναι αυτό το οποίο σας ανάφερα. Μάλιστα. Ότι ο χειμώνας μας θα είναι σχετικά θερμός, κανονικός προς το θερμό και σχετικά ξηρός. Με άδεια φράγματα λοιπόν και φέτος. Και θέλω τέλος, κύριε Νικολαίδη, να μας πείτε για αυτή την εβδομάδα που έρχεται, μπαίνουμε και στον Οκτώβριο, τι προβλέψεις έχουμε από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γιατί σήμερα, για παράδειγμα, ήταν πολύ υψηλή η θερμοκρασία, σχεδόν άγγιξε 34-35. Ήταν στους 33 βαθμούς Κελσίου η σημερινή θερμοκρασία. Αύριο αναμένεται ότι θα φτάσει στους 33 και πάλι βαθμούς, γύρω στους 32 στα νότια και ανατολικά παράλια και στους 30 βαθμούς, στους 25 βαθμούς στα ορεινά. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι ακόμα είμαστε σε έτσι θερμή περίοδο. Δεν έχουμε μπει για τα καλά στην αλλαγή του καιρού έτσι ώστε να αυξηθούν οι νεφώσεις, να περικοπεί κάπως ηλιακή ακτινοβολία. Δεν έχουμε ακόμα μπει. Παρόλο που φαίνονται κάποιες μεμονωμένες βροχές
προς την Τετάρτη, Πέμπτη. Εν τούτης όμως, έχουμε ακόμα δρόμο. Εύχομαι βέβαια τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να έχουμε βροχές. Οι βροχές είναι ευλογία για τον τόπο. Και προσοχή, οι βροχές οι οποίες πέφτουν σε μια καταιγίδα, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες από μια στρωτή βροχή, δεν είναι πάντα ικανοποιητικές για τη γεωργία. Διότι είναι εντοπισμένες σε πολύ μικρή περιοχή, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και το φυσικό επόμενο είναι να παροχετεύονται προς το χαμηλότερο σημείο της περιοχής. Αυτό το οποίο έχει σημασία στη γεωργία και στην αεροκτηνοτροφία είναι οι στρωτές βροχές, οι ήπιου χαρακτήρα βροχές, χαμηλής έντασης μεν, αλλά συνεχής βροχές. Μακάρι να έρθουν, κύριε Νικολαίδη. Πάντως θα αργήσουμε πολύ, από ό,τι κατάλαβα, να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.